Πόνο και ασθένειες Όπω προαναφέρθηκε, η άσκηση και ο πόνο συνόδιναν ισοβίω στο γέροντα. Ο πόνο και οι ασθένειε του είχαν γίνει σχεδόν μόνιμη κατάσταση. Ο ίδιο πονούσε, αλλά απαρηγορούσε του πονεμένου. Όταν εχειρίστηκε στου πνεύμονε, κρυολόγησε και του έδωσαν ισχυρή αντιβίωση ενώ ήταν νηστικό. Του φάνηκε σαν να ξεφλουδίστηκαν τα έντερά του. Έκτοτε απέκτησε μεγάλη ευαισθησία. Με το παραμικρό κρυολόγημα είχε ενοχλήσει, γουργουριτά και έβγαζε αφρού και αίμα. Το ίδιο συνέβαινε και με ορισμένε τροφέ. Τα τελευταία χρόνια είχε συχνότερη αιμορραγία στα έντερα που σταδιακά αύξανε. Εξαντλήτω από την αιμορραγία και τη μεγάλη κούραση. Μου έρχεται μερικέ φορέ να σβήσω, έλεγε. Μερικέ φορέ, μάλιστα, έπεφτε λιπόθυμο στην αυλή τη καλύβη του και όταν συνερχόταν, ευχαριστούσε το Θεό που δεν τον είδε κανεί. Από τη μεγάλη απώλεια αίματο, το πρόσωπό του έγινε κάτωχρο. Ο Γέροντα δεν ανησυχούσε. Ο ίδιος ήξερε καλύτερα από τον καθένα και για την ασθένεια και για το τέλο του, που αισθανόταν να πλησιάζει, αλλά δεν το έλεγε σε όλου. Ο Γέροντα στι 22 Οκτωβρίου 1993 βγήκε από το Άγιο Όρο για την αγρυπνία του Οσίου Αρσενίου στη Σουρωτή. Αυτή όμω επρόκειται να είναι η τελευταία έξοδό του. Δεν θα επέστρεφε πλέον ούτε και κοιμημένο. Εν τω μεταξύ έπαθε ηλαιό. Έφραξαν τα έντερα, σταμάτησε για λίγο και η μοραγία. Εκ των πραγμάτων, αναγκάστηκε να υποκύψει στι παρακλήσει, να υποβληθεί σε εξετάσει. Η ασθένειά του εξελίχθηκε εν συντομία ω εξή. Στο θεαγένειο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν την ύπαρξη προχωρημένου καρκίνου. Ακολουθώντα την υπόδειξη του γιατρού, πήγαινε για ακτινοβολίε ώστε να προετοιμαστεί ο όγκο για την εχείρηση. Αφαιρέθηκε ο όγκο του παχαίου σεντέρου, αλλά η νόσο εξελισσόταν τρομερά γρήγορα. Σε όλο αυτό το διάστημα ήταν χαριτωμένος και ευδιάθετο και έλεγε τα όμορφα αστεία του σαν να μην ήταν αυτό ο ασθενή. Παρηγορούσε και ανακούφιζε όποιον πήγαινε κοντά του. Γέροντα, γιατί δεν κάνετε προσευχή να σα θεραπεύσει ο Θεό αφού σα έχουμε τόσο ανάγκη, το ρώτησε κάποιο. Τι, να κοροϊδεύουμε το Θεό αφού εγώ ζήτησα να μου δώσει αυτή την αρρώστια,